παιδί μου, καλημέρα. Βόλτα στη χιονισμένη, παγωμένη Πράμαντα. Εννοείται μια βόλτα με πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, αλλά σε κάποια σημεία έχει έναν ωραίο πάγο. Καλύτερα να μην το πετύχεις. Γι' αυτό λέω, με πολύ προσοχή. Όσο όμορφη είναι η διαδρομή, άλλο και τόσο επικίνδυνη. Θερμοκρασία μπορώ να πω αρκετά καλή. Και να λέω αρκετά καλή, όταν ανέβαινα ήταν γύρω στους 5 με 6 βαθμούς. Εδώ είναι που λέμε πρέπει να έχεις μάτια αετού. Και λόγος είναι για να ξεχωρίζεις τον πάγο από το νερό. Αν και ο Δήμος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, εννοώ δεν υπάρχει δρόμος ακαθάριστος. Αλλά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε σε αυτό. Να, όπως βλέπετε, αρκετά κινηστικά στον δρόμο. Βόλτα στα χιονισμένα Τζουμέρκα, φίλοι μου. Και όπως έχω πει σε παλαιότερα βίντεο, είναι πολύ πιο εύκολο να πιανείς, να περνάς δηλαδή χιονισμένο οδόστρωμα σε χαλίκι παρά σε άσφαλτο και τσιμέντο. Thank you.
και είπα να σας κάνω τη χάρη να σας ξαναγήσω άλλη μία βόλτα εδώ. Λίγο μέχρι πάνω, το ίδιο σημείο δηλαδή που ήταν και την Κυριακή που μας πέρασε. Φυσικά. Και όπως είπα και προηγουμένως, θέλει πολύ προσοχή, γιατί σε ξεγελάει ο πάγος με τα δεμένα τα κομμάτια. Θα ξαναέρθω και σήμερα και ας ήμουν την προηγούμενη Κυριακή. Το λόγο το βλέπετε. Παγόβουνα μπροστά, κυριολεκτικά. Όπως αυτός είναι που σε οδηγεί στο χωριό των Μελισσουργών. Ουσιαστικά στους Μελισσουργούς τελειώνει και ο ασφαλτόδρομος.